Λοιπόν, περνάμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο πλέον της ουρτυροσκόπησης από την πλευρά των υλικών, η σειρμάτινη οδηγή, τα guide wires. Η σημασία των σειρμάτινων οδηγών στην καθημερινή ενδοουρολογική πρακτική είναι τεράστια. Χωρίς τους σειρμάτινους οδηγούς, είναι αδύνατον στην κυριολεξία να φανταστούμε μια σωστή και ασφαλής ενδοσκοπική επέμβαση. Αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση όλων των ενδοουρολογικών χειρισμών. Οι κύριες λειτουργίες τους είναι, τις βλέπετε, οι εξής. Προσπέλαση, πάρα πολύ σημαντική. Δημιουργία προσπέλασης στο ανώτερο οροπητικό, καθώς βέβαια και η διατήρηση της προσπέλασης αυτής. Καθοδήγηση. Εξασφαλίζουν την ακαμψία και τον ευθυασμό του ουρητήρα σε όλο το μήκος και διευκολύνουν την δίωδο καθετήρων, ουρτυροσκοπίου, στένς και γενικά ό,τι θέλουμε να ανεβάσουμε στο ανώτερο οροπητικό. Και βέβαια το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Ο Στέλιος Γιαννικόπουλος πάντα μας το έλεγε, η ασφάλεια πρώτα, first. Εξασφαλίζουν και διατηρούν την πρόσβαση στο όργανο κατά τη διάρκεια όλη τη ενδοσκοπική επέμβαση, ακόμα και να συμβούν διάφορα συμβάματα, να τρυπήσουμε ουρτήρες και αυτά, έχοντας το σύρμα πάνω, μπορούμε να βάλουμε επικτέιλ και να ξαναγυρίσουμε πίσω χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αργότερα δηλαδή. Τα διάφορα χαρακτηριστικά των σειρμάτινων οδηγών. Μέγεθος. Η διάμετρος των οδηγών αυτών κυμαίνεται από 0,018 ίντσες, 1,4 φρέντς, έως 0,038 ίντσες. Το 38 που λέμε, 2,9 φρέντς. Ενώ το μήκος τους κυμαίνεται από 80 έως 260 σεντιμέτρα. Η συνήθως βέβαια χρησιμοποιούμενη οδηγή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη συνήθως είναι 1,5 μέτρο, 100 με 100 και διάμετρος 0,035 έως 0,38 ίντσες. Μεγάλη σημασία είναι το άκρο των σειρμάτων οδηγών, η κορυφή. Όλοι αυτοί οι οδηγοί έχουν συνήθως μια μαλακή και εύκαμπτη κορυφή με σκοπό την εύκολη και όσο δυνατόν τραυματική δίωδό τους στον ουρητήρα. Η κορυφή των οδηγών αυτών παρουσιάζει διαφορά στο μήκος, στο σχήμα και στην ευκαμψία της, ανάλογα με τον οδηγό και με την εταιρεία που το προωθεί. Το μήκος του εύκαμπτου τμήματος του τύπου αυτού διαφέρει 3 με 15 εκατοστά, συνήθως είναι 3 εκατοστά οι περισσότεροι που χρησιμοποιούμε. Οι συνήθεις οδηγοί έχουν ένα μαλακό άκρο το τύπου και το υπόλοιπο συνήθως είναι πιο σκληρό ή άκαμπτο. Και βέβαια υπάρχουν και οδηγοί όπου υπάρχουν και εύκαμπτα, και τα δυο και στις δυο άκρες είναι εύκαμπτα, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα εύκαμπτα ουρτυροσκόπια. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά αυτή το τύπο, την κορυφή τους. Έχουμε τύπο με ευθύ άκρο καθετήρες. Συνήθως η χρήση τους είναι συνήθως σε κανονικές συνθήκες και μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν την πρώτη επιλογή. Η τύπου J. Χρησιμοποιούνται σε αποσόβηση επιπλοκών σε λεπτούς ουρητήρες, σε περίπτωση διαφόρων αποφραγμένων λίθων, σε περιπτώσεις ουρητήρων με δύσκολη ανατομία και υλικοειδή πορεία. Εδώ, ας πούμε, αυτή η καθετήρηση είναι πολύ χρήσιμη. Αν βάζουμε ένα ευθύ καθετήρα και τρυπήσουμε τον ουρητήρα σε κάποιο σημείο, όσες φορές να βάλουμε αυτόν τον καθετήρα θα πάει και θα καρφώνει στην τρύπα. Ενώ μετά, αν βάλουμε αυτόν, θα προσπεράσουμε το πρόβλημα αυτό και θα πάμε, θα ανέβουμε πιο πάνω να κάνουμε τη δουλειά μας. Και τέλος, μεγωνία. Το τίποτα είναι μεγωνία. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε ουρητήρες με στόμια που λόγω θέσης καθετηριάζονται δύσκολα, σε περιπτώσεις ουρητήρων με δύσκολη ανατομία και υλικοειδή πορεία και βέβαια σε περιπτώσεις καθετηρισμού ουρητήρων με τέλεια απόφραξη, γιατί φανταστείτε έχουμε τη γωνία αυτή, αν τη γυρίσουμε έτσι 360 μοίρες, πόσες επιλογές έχουμε και πιστεύω ότι κάπου θα μπορέσουμε να περάσουμε πάνω. Αποστολή, έχω μια μικρή ένσταση. Ναι. Γύρισε λίγο πίσω τη διαφάνεια. Έχω μια μικρή ένσταση στο αν οι καθετήρες με άκρο τύπου J είναι κατάλληλη για την παράκαμψη ενσφηνωμένων λίθων. Όταν έχετε έναν ενσφηνωμένο λίθος στον ουρητήρα, όσοι από εσάς ξεκινάτε βάζοντας ένα σύρμα, που αυτή είναι η σωστή πρακτική, πόσοι χρησιμοποιείτε καθετήρα τύπου J? Κανείς. Πόσοι χρησιμοποιείτε καθετήρα ευθύ? Ευθύ. Πόσοι χρησιμοποιείτε αυτόν τον γκεκαμένο δεξιά? Μάλιστα. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιείτε ευθύ. Λοιπόν, για τους impacted λίθους, τους ενσφηνωμένους λίθους, νομίζω ότι ο τύπου J δεν είναι κατάλληλος. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Για τους άλλους δύο, για τις άλλες δύο διαμορφώσεις άκρων, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο δεξιά. Αυτός που βλέπετε ελαφρώς και καμένος. Και ο λόγος για αυτό είναι ότι όταν αυτόν τον καθετήρα τον περιστρέφεις, έχεις ουσιαστικά έναν απεριόριστο, αναρρύθμιτο αριθμό θέσεων που μπορεί να περάσει. Ενώ ο ευθύς συνήθως έχει μία πορεία, θα βρει κάτω από την πέτρα ή θα περάσει λίγο δεξιά ή αριστερά. Ο κεκαμένος, όταν τον περιστρέφεις, βρίσκει ένα άοριστο, πώς να το πω, είναι αμέτρητος ο αριθμός των θέσεων που μπορεί να πάει και να βρει πιο εύκολα τη μικρή δίωδο για να γλιστρήσει. Η κεκαμένη λοιπόν που φαίνεται δεξιά στην εικόνα σας, νομίζω ότι είναι καλύτερη για τους impacted λίθους και προσωπικά είναι ο καθετήρας που χρησιμοποιώ σαν στάνταρ, δηλαδή μου αρέσει καλύτερα από όλους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο καθετήρας εκλογής για τους ενσφηνωμένους λίθους και όχι ο τύπου J.
Εντάξει. Παρακαλώ. Τελικά καθετήρας και τι κάνετε? Σύρμα εννοείται. Σύρμα, ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν να το απαντήσουμε τώρα ή να το αφήσουμε για πιο κάτω. Γιατί όπως θέλετε. Εντάξει, θα το απαντήσουμε τώρα. Επειδή δεν έχουν παρουσιαστεί το υλικό επένδυσης των σύρματων αυτών, ας το αφήσουμε για λίγο μετά, θα το σχολιάσουμε μετά. Το κρατάμε σαν απορία μας. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε στα σύρματα χαρακτηριστικά των συμπράτων οδηγών υλικό κατασκευής. Τα περισσότερα σύρματα αποτελούνται από ένα ιστορικό πυρήνα, από νάιτιλον. Οι οδηγοί αυτοί παρουσιάζουν, το νάιτιλον είναι ένα κράμα νικελίου και τιτανίου πάρα πολύ καλό, όπου οι οδηγοί αυτοί παρουσιάζουν γενικά το πλεονέκτημα ότι σε σχέση με αυτούς από ατσάλι που ήταν παλαιότεροι καθετήρες, είναι περισσότερο ακθεκτικοί στο να κάμπτονται. Δηλαδή έχουν και να καμφθούν, επανέρχονται στην προηγούμενη συμπροτεραιά του θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η εξωτερική τώρα επιφάνεια των οδηγών αυτών. Συνήθως η κάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας των οδηγών αυτών γίνεται με τεφλόν, το λεγόμενο PTFE. Το τεφλόν εξασφαλίζει ομαλή επιφάνεια, διευκολύνοντας την εύκολη πρόσβαση στο όργανο, στο ανώτερο ρουπητικό, λόγω γενικά ελάττωσης του συντελεστή τρεβής. Εκεί όμως που έγινε η μεγάλη επανάσταση, πιστεύω, στα guide wires, είναι ότι το υλικό που γίνεται η κάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας με τα λεγόμενα υδρόφυλλα πολυμερή, τα οποία πλέον ο συντελεστής τρεβής είναι πάρα πολύ μικρός. Η οδηγή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για προσφέλαση πλέον αποφραγμένων λίθων, ουρητήρων με δύσκολη ανατομία, υλικοειδή πορεία και γενικά όταν έχουμε δυσκολίες στο να ανεβούμε στο ανώτερο ρουπητικό. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το Terumo Guide Wire ή το Road Runner, και αυτός ο οδηγός της Cook, νομίζω. Ένα άλλο είδος συρμάτων οδηγών, που πιστεύω το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε, αποτελούν οι ετερογενείς συρμάτινη οδηγή, όπου έχει στην κορυφή υδρόφυλλο, είναι υδρόφυλλο στην κορυφή, έτσι, πολύ μαλακή η κορυφή τους, αλλά η υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια είναι διαφορετική. Και χαρακτηριστικά εδώ έχουμε το sensor. Το σένσορ οδηγό που είναι πάρα πολύ καλός οδηγός και αυτός μας βοηθάει πάρα πολύ στο να λύνουμε διάφορα προβλήματα. Θέλω να κάνεις σχόλιο. Θα κάνω ένα σχόλιο λίγο εδώ. Λοιπόν, το PTFE, για να ξεκινήσουμε και με την απορία που γράψαμε πριν. Το PTFE είναι το πιο απλό σύρμα, πρέπει ίσως να κυκλοφορεί ανάμεσα. Είναι αυτό το πράσινο, μια πράσινη απόχρωση. Έχει, είναι το σύρμα που έχουν τα pigtails μέσα. Αυτό είναι ένα κλασικό PTFE, ένα απλό σύρμα, το οποίο δεν είναι για τίποτα περισσότερο από το να το βάλεις σε έναν ουρητήρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όταν κάποιος πάει να παρακάμψει ένα λίθο με το PTFE, έχει κάνει τη χειρότερη επιλογή σύρματος. Και όταν κάποιος μου πει ότι δεν περνάει το PTFE, φυσικά και δεν περνάει γιατί είναι PTFE. Οι εταιρείες για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, κατασκεύασαν τα υδρόφυλλα σύρματα. Τα οποία υδρόφυλλα σύρματα έχουν αυτή την επικάλυψη με πολυμερές υλικό, που πρέπει όμως να βραχεί για να γίνει υδρόφυλλο. Γι' αυτό και όσοι έχετε σύρματα ανοιχτά, βάλτε τα λίγο μες στο νερό την άκρη, να δείτε πώς γίνεται υδρόφυλλο, τι θα πει ελαττωμένο συντελεστής τριβής. Ένα καλό υδρόφυλλο, αν στο δώσουν και το κρατάς με τα δύο δάχτυλα έτσι και δεν το κοιτάς, μετά από περίπου ένα λεπτό, αν γυρίσεις, δεν είναι στο χέρι σου, έχει πέσει στο πάτωμα. Αυτό είναι ένα καλό υδρόφυλλο. Το πρόβλημα με τα υδρόφυλλα είναι ότι εύκολα μπαίνουν, εύκολα βγαίνουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πολλές φορές, αν δεν τα καθυλώσεις με μια λαβίδα στα σεντόνια σου εκεί στη ουρητηροσκόπηση, κάπου στην πορεία της επέμβασης θα τα δεις στο πάτωμα και θα έχεις μείνει χωρίς σύρμα. Οι εταιρείες για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα έκαναν τα υβριδικά σύρματα. Δηλαδή έκαναν το υδρόφυλλο μόνο το άκρο, γιατί αυτό θέλεις να περάσει το στένομα, το εμπόδιο. Έκαναν στάνταρ σύρμα το κύριο κορμό και το τελικό άκρο το διαμόρφωσαν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες. Θα τα πούμε λίγο. Θα τα ακούσετε τώρα και ναι, και αναλυτικά. Άρα, για να παρακάμψουμε το λίθο που είπε ο κύριος Αλπηγίδης, σίγουρα δεν θα πάρουμε PTFE, θα πάρουμε ένα υδρόφυλλο. Πάμε παρακάτω. Ένα βήμα κάναμε γι' αυτό. Έτσι, εδώ συγκριτικά όλα τα σύρματα που έχουμε έτσι σε έναν πίνακα, για να μας μείνει λίγο. Τα PTFE, όπως είπαμε, χαμηλό συντηρητή τρεβή, φθηνό. Τώρα θεωρείται επιλογή πρώτη γραμμή, το βρήκα και εγώ διαφωνώ, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Βέβαια, χαμηλό σε κόστο. Το υδρόφυλλο τύπου Terumo, πάρα πολύ χαμηλό συντηρητή τρεβή, υπέροχο σύρμα. Κάνουμε προσπέλαση πάνω, όπως είπαμε, από τους αποφραγμένους λίθους, αλλά όπως είπε ο κ. Γιανακόπουλος, εύκολα μπαίνουν, πανεύκολα φεύγουν. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά το βάζουμε και αν δεν το στερεώσεις, το βρίσκεις κάτω στο πάτωμα μετά από λίγη ώρα. Γι' αυτό, η ετερογενή συρμάτινη οδηγή, η υβριδική, όπου αυτοί, όπως είπαμε, έχουν ένα άκρο πάρα πολύ μαλακό και
Και βέβαια επικαλύπτω μετά συνήθως έχουν PTFE οδηγό, αλλά με υδρόφιλη και μαλακή και εύκαμπτη κορυφή, εσωτερικό πυρήνα από νάιτιλον, όπου και αυτοί έχουν ανθεκτικότητα στην κάμψη. Πάρα πολύ καλή οδηγή για προσπελάσεις με καλό βαθμό δυσκολίας, με δύσκολες ανατομίες του ρητήρα. Και βέβαια σε αυτήν την κατηγορία έχουμε και το καγιάκ σύρμα, όπως λανσάρεται την Boston, και το Dual Flex, όπως ονομάζεται, νομίζω από την Cook. Δεν ξέρω αν σας έχει μοιραστεί και το βλέπετε. Λοιπόν, άλλη κατηγορία, το Super Stiff, σκληρό σύρμα, μεγάλη ανθεκτικότητα στην κάμψη, όπου με αυτό το Super Stiff επιτυχάνεται ο εκθιασμός του ρητήρα, κυρίως βέβαια η χρήση του, το έλεγα πιο πολύ, σε διάφορες νεφροστομίες. Και βέβαια έχουμε τους καθετήρες τύπου Benson, με πολύ μαλακή και εύκαμπτη κορυφή, που το άκρο του αυτό μπορεί να είναι μεγάλο, έως και 10 εκατοστά. Είναι ασφαλή σύρματα, λόγω πολύ εύκαμπτης κορυφής και συνήθως ενδείκνεται για όλες τις χρήσεις. Ένα σχόλιο για τα υδρόφυλλα. Υδρόφυλλα έχουν όλες οι εταιρείες. Προκειμένου, οι δύο εταιρείες που έχουμε εδώ και κυκλοφορούν ανάμεσά σας έχουν σαν υδρόφυλλο σύρμα. Η Men Cook, κυρίως το Road Runner, ξεκίνησε σαν κλασικό υδρόφυλλο σύρμα. Η Boston έχει σαν αμυγός υδρόφυλλο το Kayak. Αλλά η Boston έχει και αυτό το υβριδικό σύρμα, το Sensor, το οποίο είναι υδρόφυλλο στην άκρη, στάνταρ σύρμα στον κορμό και το άκρο το τελικό ποικίλει, θα σας πω και αυτό. Είναι ωραία σύρματα αυτά τα υδρόφυλλα γενικώς. Εμείς με υδρόφυλλο ξεκινάμε πάντα την ουρτιλοσκόπηση, σαν στάνταρ σύρμα. Το PTFE δεν υπάρχει, υπάρχει μάλλον στο τμήμα μας, αλλά τα έχουμε και για να τα βλέπουμε, δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Τώρα, τα Super Stiff σύρματα, το Ablatz, το Super Stiff, είναι ένα σύρμα με το οποίο μην επιχειρήσει κανείς να παρακάμψει λίθο. Δεν είναι σύρμα αρχικής πρόσβασης το Super Stiff, είναι ακατάλληλο για αρχική πρόσβαση. Τα Super Stiff θα τα περάσετε σε δεύτερο χρόνο όταν θέλετε να κάνετε κάποιο ισχυρό χειρισμό, όπως να διαστείλετε μια νεφροστομία ή να σπρώξετε πάνω στον ορτήρα έναν που έχει κάποιες δυσκολίες, ένα πιστέντ, ας πούμε, αλλά δεν είναι σύρματα αρχικής πρόσβασης. Το τύπου Benson που έχουμε στο τέλος δεν είναι κάτι ξεχωριστό σαν σύρμα, είναι ένα σύρμα σαν όλα τα άλλα που το τελικό του άκρο, αντί να είναι 3 εκατοστά, είναι 10 έως 15 εκατοστά. Θα μου πεις γιατί να είναι τόσο μεγάλο το τελικό τμήμα, το εύκαμπτο, το μαλακό, το μπροστινό, συγγνώμη, όχι το τελικό, το μπροστινό τμήμα. Γιατί να είναι τόσο μεγάλο. Είναι τόσο μεγάλο για δύο λόγους. Ή για να μπορεί να παίρνει στροφές σε ελικοειδείς ουρητήρες, ή για να μπορεί να κουλουριάσει μεγάλη ποσότητα του οξύρματος σε κάποια κοιλότητα. Π.χ. στη διαδερμική, ένα σύρμα τύπου Benson είναι ιδανικό. Το βάζεις μέσα και αν δεν φύγεις στον ουρητήρα και μείνεις στην πίελο, να κουλουριάσεις την πίελο όσο μπορεί περισσότερο μήκος. Ώστε αν σου τραβηχτεί κάπου στην πορεία της επέμβασης, να έχεις περίσσευμα να μην σου βγει το σύρμα απ' έξω. Το τύπου Benson δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Είναι ότι όλα τα άλλα απλά έχει πιο μεγάλο εύκαμπτο άκρο. Μια παρατήρηση που την ξέρετε όλοι, απλώς θα την πω, γιατί ποτέ μη βάζετε τα σύρματα στον ορτήρα από τη σκληρή τους μεριά, από την πίσω μεριά. Αυτό είναι τεχνικά είναι σφάλμα, έτσι. Και μπορεί να σας κοστίσει μια διάτρηση. Ποτέ, πάντα από το μαλακό κομμάτι. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει μερικούς καταλόγους. Τους καταλόγους από τα σύρματα, όπως μας προσφέρουν από τις διάφορες εταιρείες, η Boston, μετά η Cook, η Bart, γενικά η Applied Medical, μόνο και μόνο για να δείξω την πληθώρα των σύρματων που υπάρχει, την πληθώρα των επιλογών που έχει ένας ενδοσκόπος να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο σύρμα ανάλογα με τη θέση του λίθου και με το τι θέλει να κάνει και βέβαια ανάλογα με την εμπειρία του. Θέλω να το σχολιάσω λίγο. Έχει χρησιμοποιήσει κανείς το EuroWire της Applied Medical? Αυτό το σύρμα που φαίνεται στη φωτογραφία, το έχει χρησιμοποιήσει κανείς ποτέ? Η Applied Medical έκανε το εξής. Είπε, τι θέλετε εσείς οι ουρολόγοι, ένα σύρμα που να έχει υδρόφιλη άκρη για να μπορεί να παρακάμψει ένα στένομα, ένα λίθο. Πάρτε το. Υδρόφιλη άκρη. Θέλετε ένα κεντρικό κορμό που να είναι αρκετά σκληρός, αρκετά ισχυρός, ώστε να μπορεί να αντέξει οποιοδήποτε χειρισμό. Πάρτε έναν ισχυρό κορμό. Και τι θέλετε, και ένα τελικό τμήμα, αυτό που είναι προς τον χειρουργό, που να είναι εύκαμπτο, να είναι μαλακό, για να μπορείτε να βάλετε από πάνω το εύκαμπτο ουρτιλοσκόπιό σας χωρίς να το τραυματίσετε. Πάρτε το κι αυτό. Έκανε λοιπόν ένα σύρμα που είναι 3 σε 1. Δηλαδή έχει υδρόφιλο, άκρο, σκληρό κορμό, μαλακό τελικό τμήμα για να βάζει το εύκαμπτο. Αυτό το σύρμα κυκλοφορεί κυρίως σε 35, 0,035 ιντζών. Εμείς χρησιμοποιούμε 38, δεν μου αρέσει το 35, αυτό είναι άλλο θέμα. Και θα ήταν το τέλειο ορολογικό σύρμα αν το άκρο του ήταν πραγματικά υδρόφιλο. Δυστυχώς είναι από τα χειρότερα υδρόφιλα της αγοράς. Αν μπορούσε να κλέψει την τεχνολογία από κάποια άλλη εταιρεία και έκανε το άκρο υδρόφιλο πραγματικά, θα ήταν ένα τέλειο σύρμα. Εντάξει, τώρα δεν είναι όμως. Okay. Λοιπόν, σαν τελικό συμπέρασμα για τους οδηγούς, η χρήση των σειρμάτινων οδηγών σε όλους σχεδόν τους χειρισμούς στις ενδοουρολογικές επεμβάσεις είναι αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας
Γενικά, οι οδηγοί με EFCAM την κορυφή, που η κατασκευή του βασίζεται στον εσωτερικό πυρήνα από Nightlon και που προσιάζουν το μικρότερο σε τριβή, φαίνεται να είναι και η καλύτερη και η καταλληλότερη. Και η πλήρη βέβαια κατανόηση τη χρησιμότητά του είναι απαραίτητη προπόθεση για την επιτυχή έκβαση των ενδοουρολογικών χειρισμών. Αφήνω